Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο κάνουμε λαγάμα. Σήμερα έχουμε Σαρακοστή. Χρόνια πολλά σε όλους κιόλας. Οπότε πάμε να δούμε τη διαδικασία της συνταγής μου. Λοιπόν, αρχικά θα σας δείξω τα υλικά για τη λαγάνα. Έχουμε λίγο ζάχαρη, λίγο αλάτι, ελαιόλαδο, νερό ζεστό, όχι καυτό και μαγιά. Ρυθμό θα χρησιμοποιήσουμε σουσάμι άσπρο και μαύρο και το αλεύρι. Και πάμε να σας δείξω. Μπορούμε να κάνουμε τη λαγάνα μας είτε σε μίξερ, είτε να τη σμούσουμε με το χέρι όποιος δεν έχει μίξερ. Εγώ θα τη χρησιμοποιήσω στο μίξερ αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε να σας δείξω τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Πρώτα, βάζουμε το νερό μας. Τη μαγιά. Ενεργοποιηθεί η μαγιά μας. Γίνει χυλός, η μαγιά μας έχει... Οπότε τώρα ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Μία πρέζα αλάτι. Και ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, είναι από εδώ. Πρέπει να γίνει έτσι λίγο, τέλειο είναι. Θα το ζυμώσω λίγο στα χέρια για να γίνει πιο λίγο και το αφήνουμε να διπλασιαστεί σε ζεστό μέρος. Με μία πετσέτα ή μία μευράνη το αφήνετε. Το ζυμαράκι μας έχει διπλασιαστεί. Σιγά σιγά αρχίζουμε να το σκάμε. Τώρα απλά πατάμε για να κάνουμε ένα οβάλ σχήμα. Με ένα λεπτό από τις άκρες. Και η λαγάνα μας είναι έτοιμη. Και τώρα πιέζουμε με τα δάχτυλα. Και αφού άνοιξαμε τη λαγάνα μας σε οβάλ σχήμα, την αφήνουμε λίγο στο φούρνο πάλι σε ζεστό σημείο για να φουσκώσει λίγο, όχι πολύ, και μετά γαρνίρουμε. Και ξαναπατάμε τη λαγάνα μας με τα δάχτυλα.
Αφού έγινε η λαγάνα μας, πασφαλίζουμε με λίγο νερό, ραντίζουμε. Και πασπαλίζουμε με λίγο σούσα. Και μαύρο. Και η λαγάνα μας είναι έτοιμη. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για μισή ώρα. Και αφού έχει γίνει η λαγάνα μας και έχει περάσει μισή ώρα, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Έχει γίνει τραγανή. Εγώ δεν θα δοκιμάσω τη λαγάνα με τα ραμά, θα τη δοκιμάσω με τη ραφαυτερή. Είναι τραγανή, ζύμη, μαλακιά, απίστευτο. Καλή σαρακοστή. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Κάτω στην περιγραφή θα σας έχω τη συνταγή, άμα θέλετε να την ακολουθήσετε και από εκεί. Κάπου πάνω στην οθόνη θα σας έχω το link της ιστοσελίδας μου για να δείτε τις συνταγές μου και από εκεί. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποια άλλη συνταγή θα θέλατε να δείτε από εμένα. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!